Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε? Οι καινούργοι και οι καινούργιες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Γεωργία ή αλλιώς Mama Stalker. Στο κανάλι μου βρίσκεται βίντεο καθαριότητας, μαγειρικής, vlog, DIY, μητρότητας και διάφορα άλλα θέματα, τα οποία είμαι σίγουρη ότι απασχολούν τις περισσότερες νοικοκυρές. Και στο σημερινό βίντεο θέλω να μιλήσουμε για την καθαριότητα του πλυντηρίου, των ρούχων. Να σας πω ότι το πλυντήριο κανονικά πρέπει να το καθαρίζουμε κάθε 5 μήνες, 5 με 6 μήνες. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι εγώ το κάνω και λίγο πιο συχνά. Επειδή η δουλειά του άντρα μου είναι βρώμικη, δηλαδή ασχολείται με σίδερα, με αλουμίνια, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα ρούχα του λερώνονται αρκετά, φροντίζω να καθαρίζω το πλυντήριο πολύ νωρίτερα από το πεντάμινο ή το εξάμινο. Δηλαδή προσπαθώ ανά 2 με 3 μήνες να το καθαρίζω. Φυσικά όχι πάντα με τον ίδιο τρόπο. Θα σας πω με τι τρόπο το καθαρίζω και πώς θα το καθαρίσουμε σήμερα. Ο απλός τρόπος που χρησιμοποιώ ενδιάμεσα, εκτός από αυτό που θα σας δείξω, είναι να το βάζω στους 90 βαθμούς, να πλένει μόνο του και στο τέλος της πλύσης, αφού τελειώσει, ανοίγω το πορτάκι, όπως και μετά από κάθε πλύση, να στεγνώσει εντελώς. Αυτό προσπαθώ να το κάνω το βράδυ, για παράδειγμα, και να βάλω την επόμενη πλύση το πρωί, ώστε να δώσω χρόνο στο πλυντήριο να στεγνώσει τελείως και να φύγει και η οποιαδήποτε μυρωδιά μπορεί να έχει. Φυσικά έχω δοκιμάσει να ανανεώσω έτσι λίγο και τη μυρωδιά του και όλα αυτά με αντίστοιχο προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά. Όμως είμαι υπέρ του να καθαρίζει με λίγο πιο φυσικό τρόπο και να αλλάζει και η μυρωδιά του πλυντηρίου με λίγο πιο φυσικό τρόπο από το να αγοράζουμε συνεχώς χημικά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, να σας δείξω πώς το καθαρίζω. Οτιδήποτε θέλετε να μου προτείνετε, εννοείται μου το αφήνετε στα σχόλια από κάτω και πάμε να ξεκινήσουμε. Και το πρώτο πράγμα που κάνω λοιπόν είναι να παίρνω μία κούπα σόδα μαγειρική και να τη βάζω στη θήκη του πλυντηρίου, στο σιρταράκι του. Το κλείνω και μέσα στον κάδο βάζω μία κούπα ξύδι και μία κούπα νερό. Το κλείνω και αυτό και το βάζω να πλύνει στους 90 βαθμούς. Περιμένω φυσικά να ολοκληρωθεί όλη η πλύση, δεν το σταματάω κάπου. Στη συνέχεια σε μία λεκάνη, και αφού έχει τραβήξει τη σόδα τη μαγειρική, αφού έχει τελειώσει η πλύση, βάζω μία κούπα ξύδι και μισή κούπα μαγειρική σόδα με πολύ πολύ ζεστό νερό και αφήνω το σιρταράκι να μαλακώσει ό,τι έχει, ό,τι βρωμιά υπάρχει πάνω, ό,τι έχει μαζευτεί τέλος πάντων. Και αφού μαλακώσει παίρνω ένα πανάκι και ξεκινάω να το τρίβω γύρω-γύρω για να καθαρίσει όσο καλύτερα γίνεται. Βλέπετε τι βρωμιά μαζεύει το σιρταράκι, έτσι. Και φυσικά καθαρίζω και το εξάρτημα αυτό που έχει μέσα. Ο δοσομετρητής ουσιαστικά που μας δείχνει πόσο μαλακτικό πρέπει να βάζουμε. Στη συνέχεια, ξέρετε ότι μαζεύει πολύ βρωμιά εκείνο το σημείο στο λάστιχο, το βλέπετε κιόλας. Σε μία λεκάνη με ζεστό νερό βάζω μισή κούπα ξύδι και το αφήνω να μουλιάσει για 10 λεπτά περίπου, το βετεξάκι να τραβήξει καλά. Στη συνέχεια το αφήνω για 10 λεπτά με ένα τέταρτο στο λάστιχο μέσα όπως βλέπετε και τρίβω ό,τι βρωμιά υπάρχει για να φύγει τελείως. Αφού ξεπλύνω καλά το βετεξάκι μου και το μουλιάσω πάλι σε ξύδι, καθαρίζω όλες τις επιφάνειες, το πορτάκι, το τζαμάκι γύρω-γύρω και πάμε για το φίλτρο. Αχ, αυτό το φίλτρο. Αφού έχετε βάλει μια πετσετούλα κάτω, ανοίξτε το, κοιτάξτε πόσο νερό θα βγει. Σοκ. Λοιπόν, καθαρίζουμε πολύ πολύ καλά πάλι με ξύδι ό,τι φτάνει το χέρι μας, γιατί αυτό το σημείο είναι λίγο περίεργο και το κλείνουμε και είναι πεντακάθαρο και έτοιμο το πλυντήριό μας. It's
Έτσι λοιπόν να καθαρίζω το πλυντήριο ρούχων. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε αυτός ο τρόπος, αν σας φάνηκε απλώς, αν καθαρίζετε γενικά με τον τρόπο που καθαρίζω και εγώ το δικό σας πλυντήριο. Αν έχετε κάτι να μου προτείνετε, εννοείται μου αφήνετε σχόλιο από κάτω. Και όπως είπα και θέλω να ξαναπώ, αυτό δεν το κάνω κάθε 2-3 μήνες που σας λέω ότι καθαρίζω γενικά το πλυντήριο. Αυτό το κάνω μία φορά στο πεντάμινο και την πιο ελαφριά καθαριότητα την κάνω ανά 2-3 μήνες, βάζοντας το στους 90 βαθμούς να πλύνει μόνο του. Σκέτο, με προπαντικό κανονικά. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε και θέλετε να δείτε βίντεο καθαριότητας και για το πλυντήριο των πιάτων, αφήστε μου σχόλιο από κάτω. Αν σας άρεσε επίσης το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like. Subscribe στο κανάλι μου για να βλέπετε τα νέα μου βίντεο κάθε εβδομάδα. Ανεβάζω Τρίτη με Παρασκευή. Αυτά από μένα για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι την Τρίτη. Από μένα, φιλάκια πολλά.